Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δαβέτα, είναι καθηγητής τέχνης στο Παρίσι, συγγραφέας, Δημοσθένης Δαβέτας. Ο κύριος Ξενοφών Βεργίνης, πρώην βουλευτής, οικονομολόγος, επιχειρηματίας. Ο κύριος Γιώργος Βάμβουκας, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, της ΑΣΟΕ δηλαδή. Θέλω να πω μια εξέλιξη την οποία είχαμε πριν από λίγο. Όπως ξέρετε, γίνεται η προανακριτική για το θέμα Παπαγγελόπουλου στη Βουλή. Σήμερα λοιπόν κατέθεσε ο κύριος Φρουζής, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι η κυρία του Λουπάκη, η εισαγγελέα για τη διαφθορά, εθνική μειοδοσία, πέρα από την εθνική. Μα τι θα κερδίσει ο ΙΕ, κύριε Δαβέτα, άμα γίνουμε μουσουλμανική χώρα, τι θα γίνει. Και ο χριστιανισμός δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί στον ΙΕ είναι αντίχριστη. Δεν είναι μόνο ο χριστιανισμός. Όχι, αλλά ο χριστιανισμός. Χτυπιέται ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός, αλλά και ο χριστιανισμός. Όχι, τη μοναδική ενότητα έθνους. Ναι, δεν υπάρχει ανάλογο. Και ο χριστιανισμός, οι ρίζες, βέβαια. Είπαμε ότι οι εθνικές ρίζες βάλλονται. Μέχρι τώρα έχει αντισταθεί η Ελλάδα. Μέσα από τη θρησκεία και μέσα από τις εθνικές παραδόσεις έχει αντισταθεί σε αυτή τη λέλαπα της, αν θέλετε, της παγκοσμιοποίησης. Όσο ανθίσταται η Ελλάδα, τόσο θα βάλετε μέχρι ότου να γονατίσει και αυτό το εθνικό ταυτοτικό. Να μας κάνουν Περσία δηλαδή, έτσι. Όχι ακριβώς. Τι Περσία, η Περσία. Οι Πέρσες ήταν ιστορικός λαός. Έτσι, δεν είναι. Ήταν τρομερή ιστορία. Με πολιτισμό. Χάσανε την ταυτότητά τους. Άσχετα και τι λάθη γίνανε σε πολιτικό επίπεδο με τους Σάχιδες και όλους αυτούς, εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή έχει καταστραφεί ένας ολόκληρος λαός με ιστορία, όπως οι Πέρσες, και αυτή τη στιγμή τι γίνεται, είναι Χωμεϊνή εκεί. Ναι. Δηλαδή έχει αλλάξει τελείως όλη η δομή της χώρας. Εδώ χτυπάνε όμως και το χριστιανισμό, εκεί θέλω να καταλήξω. Εκτός από τα εθνικά στοιχεία της πολιτισμικής ταυτότητας που μόλις αναφέραμε, χτυπιέται και ο χριστιανισμός. Είναι βέβαια αυτό. Διότι ο χριστιανισμός. Μια άλλη θρησκεία. Όχι μόνο αυτό, αλλά ο χριστιανισμός θέλει την εθνική ταυτότητα. Βέβαια. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Χτυπιέται αλίπητα ο χριστιανισμός, ύπουλα κιόλας, σε πολλά θέματα, μόνο και μόνο για να μπορέσει να σπάσει αυτό το συμπαγές ή αραγές μέτωπο εθνισμού. Εθνισμού, όχι εθνικισμού, εθνισμού. Και χριστιανισμού, έτσι ώστε να μην υπάρχει άμυνα απέναντι του ελληνισμού, απέναντι σε αυτό το κύμα, το βίαιο κύμα της παγκοσμιοποίησης. Σε αυτό το σχέδιο εναντίον του χριστιανισμού και των Ελλήνων και της Ελλάδος μετέχουν Έλληνες πολιτικοί και επιχειρηματίες. Προφανώς, ειδικά μεγαλοεπιχειρηματίες, προφανώς. Διότι αυτοί δεν έχουν πατρίδα και θρησκεία οι περισσότεροι από τους πολύ ισχυρούς επιχειρηματίες, όπως το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία. Με μια διαφορά όμως. Και εδώ μου περάσατε τον μπαλάκι, μου κάνετε πάσα, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο. Προσέξτε ένα παράδειγμα. Στη Γαλλία υπάρχει ένας πολύ ισχυρός επιχειρηματίας, ο κύριος Λαγκαρντέρ. Ο κύριος Λαγκαρντέρ είναι αυτός που έχει το Louis Vuitton, έχει όλες αυτές τις επιχειρήσεις, τα περιοδικά, ένας άμπλουτος κύριος, από τους μεγαλύτερους του κόσμου. Ο κύριος αυτός κάποια στιγμή δεν θέλησε να πληρώσει εφορία. Και ακριβώς επειδή δεν θέλησε να δώσει εφορία, θέλησε να μεταφέρει τα δικαιώματά του στο Βέλγιο. Προσέξτε, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Liberation που έλεγε, θα το πω στα γαλλικά, αλλά θα το μεταφράσω με τελίτσες. Καστουά, pauvre, κο. Εξαφανίσου, χάσου, παλιό, εμ. Τον ανάγκασε, αφού τον σκυλόβρισε και του είπε φύγε από τη χώρα, δεν θέλουμε να σε δούμε, αυτός επέστρεψε. Και πλήρωσε. Όχι απλά πλήρωσε. Δεν μετέφερε τα δικαιώματά του εκτός Γαλλίας. Άρα δηλαδή συνεχίζει να υπηρετεί και τη γαλλική κυβέρνηση και το γαλλικό λαό και τα γαλλικά οικονομικά συμφέροντα. Ναι, αλλά υπήρχε όμως ελεύθερη δημοσιογραφία. Σας το λέω, η Liberation, κάτι που δεν υπάρχει πια στην Ελλάδα. Έγινε σφοδρή επίθεση. Ναι, το ξέρετε, νομίζω το αυτό που λέτε, κύριε Δαβέτα, είναι η καρδιά του προβλήματος. Και τον απομόνωσα. Σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει ελεύθερη δημοσιογραφία. Για να σε προσλάβουν, πρέπει να είσαι παπαγαλάκι. Συγγνώμη, που το δούμε και δεν εγώ ήμουνα εκτός. Με πήρε ο κύριος Καλόγυρος πριν ένα μήνα και με έφερε πάλι εντός των τυχών. Εκτός, αλλά ήμουν εκτός. Ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν για να είσαι, για να βγει κάποιος και να πει αυτό το πράγμα, πρέπει να έχει κότσια. Ισχύει αυτό που και λέει. Πρέπει να έχει εκδότη να σας στηρίξει. Είναι μια σοβαρή σήμερα θέση σήμερα δεν υπάρχουν εκδότες. Υπάρχουν 2-3 οι οποίοι παίζουν αυτά τα πράγματα
που προαναφέραμε. Οι Έλληνες επιχειρηματίες να σκεφτούν λίγο την Ελλάδα. Δεν μπορεί να σκέφτονται μόνο το χρήμα και τη διεθνή jet set. Τότε γιατί είναι Έλληνες επιχειρηματίες? Δεν καταλαβαίνω. Τι είναι το ελληνικό? Πάντως, επειδή γεννήθηκα στην Ελλάδα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση που και οι τρεις συμφωνείτε ότι εδώ βρισκόμαστε ενώπιον ενός σχεδίου εξάρθρωσης του ελληνισμού. Βεβαίως. Και εξόδωσης του ελληνισμού. Τι λέμε τώρα. Ναι, απόλυτα. Διότι ιστορικά... Άρα κάτι πρέπει να γίνει, κύριε Βλάχο. Δηλαδή. Αν μου επιτρέπουν οι συνάδελφοι, ιστορικά... Προφανώς δεν υπάρχει... Βλέπετε, κύριε, αντίσταση, κύριε Βαβουκά. Βλέπετε, όχι, να υπάρχει κάποιος οργανισμός, κάποιο κόμμα, κάποιος εκδότης, κάτι που να αντιστέκεται σε αυτό το πράγμα. Όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά και κάποιες φωνές που υπάρχουν, τις απομονώνουν. Δεν μπορούμε να την κάνουμε στα μεγάλα κανάλια. Ας το πούμε έτσι. Μεγάλα κανάλια. Τι θα πει μεγάλο κανάλι, αλλά τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Βεργίνη. Συμφωνείτε? Είναι απολύτως. Ιστορικά πάντως έχει συζητηθεί, γιατί αποτελεί απορία πώς το ελληνικό έθνος αντιστέκεται κάθε φορά προς τις επιδρομές. Ανεξάρτητα ως προς τα αίτια και οτιδήποτε άλλο. Ένα πρόσωπο. Είμαστε δε προσκολλημένοι στις παραδοσιακές αξίες, κύριε Βλάχο. Και επομένως αυτή το αίσθημα του πατριωτισμού με την έννοια της αγάπης στο έδαφος, σε αυτή τη γη που πατάμε, στους προγόνους μας, στους προγόνους και στις αξίες μας, τους, στις μνήμες και στους αγώνες που δώσανε για την ελευθερία και τη δημοκρατία, δεν μπορεί να διαραγεί. Και αυτό αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Τώρα, κύριε Βεργίνη, αφήστε με. Κύριε Βεργίνη, τώρα, αν σας άκουγε ο κύριος Τσίπρας, θα σας έλεγε φασίστα. Αν σας άκουγε ο κύριος Μητσοτάκης, θα σας έλεγε λαϊκιστή. Διότι έτσι είπανε. Αυτοί που είχαν ξεσηκωθεί, ότι παιδιά δεν είναι δυνατόν να δώσουμε τη Μακεδονία σε Σλάβο Αλβανούς, μας λέγανε φασισταριό. Είναι μια ιστορική αλήθεια που λέω, κύριε. Ιστορική πορεία. Όμως, υπάρχει τι θα παραδώσουμε. Εδώ τώρα το θέμα είναι πολύπλοκο. Είναι σαφές ότι είναι πολύπλοκο. Η κουλτούρα μας, που βασική συνιστόσα της κουλτούρας είναι η θρησκεία, ο χριστιανισμός. Δεν παίρνει θέση η επίσημη εκκλησία. Αλλά βλέπετε όσο ότι πολιτεύονται. Δεν δίνει μάχη όσο θα έπρεπε να δώσει. Ναι, δηλαδή εδώ είναι θέμα εθνικής επιβίωσης. Και να πω και κάτι άλλο. Ο Αρχιεπίσκοπος ήταν στήριγμα του Τσίπρα. Προσέξτε. Άρα τι μου λέτε. Το 1974-75 η Τουρκία είχε 40 εκατομμύρια πληθυσμό. Η Τουρκία σήμερα έχει 82 εκατομμύρια. Εμείς το 1975 έχουμε τον ίδιο πληθυσμό που έχουμε σήμερα, 10 εκατομμύρια. Βέβαια, λογικό δεν είναι. Δηλαδή, Βάβουκα, με συγχωρείτε, όταν ο άλλος δεν έχει δουλειά θα κάνει παιδιά. Όταν ο άλλος του λέει θα παίρνει 800 ευρώ θα κάνει παιδιά. Ό,τι μπορεί να βγει το παιδί έξω να παίξει. Και τι θα πει λαϊκισμός? Εγώ συγγνώμη, δηλαδή, τι θα πει πια λαϊκισμός? Λαϊκισμός. Έτσι δεν μας λένε. Ναι, έχουμε συνηθίσει να το χρησιμοποιούμε για ψήλου πείδημα. Λαϊκισμός εμπεριέχει μέσα τη λέξη λαός. Άρα λοιπόν, ακόμη και αν υπάρχουν ακραίες φωνές σε σχέση με τις λαϊκές διεκδικήσεις, πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα στη λέξη λαϊκισμός υπάρχει λέξη λαός. Άρα λοιπόν, κάποια αλήθεια υπάρχει, ακόμη και αν αυτή την αλήθεια την εκμεταλλεύονται κάποιες φωνές, οι οποίες τις ονομάζουμε λαϊκιστικές ή δημαγωγικές, όμως υπάρχουν κάποιες αλήθειες. Αντί λοιπόν να λέμε όλο τον κόσμο λαϊκιστές, ή ακροδεξιούς, ή δεν ξέρω τι άλλο, ή φασισταριά, να σκύψουμε να δούμε τα προβλήματα όλων αυτών που φωνάζουν. Έτσι θα εξαφανιστεί και ο λαϊκισμός και η ακροδεξιά, όπως λένε, και όλα αυτά. Δέστε τα προβλήματα, όχι με αφορισμούς. Είσαι λαϊκιστής και κλείσαμε το κεφάλαιο και η κατάσταση στο ίδιο. Για σκεφτείτε λοιπόν, λέμε ότι έφυγαν από την Ελλάδα 500, είπε ο κ. Ζόπουλος, 500.000 περίπου. Παραπάνω είναι από 500. Έχω σας... Με συγχωρείτε όμως. Δεν είναι επικίνδυνη. Είναι απαράδεκτη η εικόνα αυτή. Είναι απαράδεκτη η εικόνα με τις μολότοφ στα υπόγεια. Είναι απαράδεκτη η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Κάνει και κακό στη φήμη του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου. Και πλήττει το κύρος και τη φήμη όλων των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων. Υπάρχει απάντηση σε αυτό. Είναι θέμα. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε ένα μήνα ή ένα χρόνο σημερινό. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, θα πρέπει να δοθεί άμεσα εισαγγελική παραγγελία και να γίνει μια. Για να λογοδοτήσουν όλοι, πρέπει να σας πω μια είδηση η οποία κυκλοφόρησε πριν από λίγο. Έχει ξεκινήσει ο Ερντογάν το αεροπορικό του ταξίδι για να συναντηθεί με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Στην νοσηρή ελληνική πραγματικότητα, γιατί εμείς ασχολούμεθα με τα υπόγεια της ΑΣΟΕ. Κύριε Βάβουκα, σας διέκοψα.
Πείτε μας. Είχα μείνει στο θέμα. Σε κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ θες το πρόβλημα αυτό. Θα Παρίσι. Είστε ένας πολύ τυχερός άνθρωπος. Σας ζηλεύουμε όλοι. Αλλά πείτε μας. Λοιπόν. Μπορούν να μπουν μπαχαλάκηδες στα πανεπιστήμια στο Παρίσι. Ας ξεκινήσουμε με ένα πολύ πολύ μικρό και γρήγορο ιστορικό. Ό,τι θέλετε πείτε μας. Σας αφήνουμε. Στη δεκαετία του 80. Μέχρι δεκαετία του 80, 75 με 80, σαν συνέχεια του Μάη του 68 και ούτω καθεξής, υπήρχαν τέτοια φαινόμενα και στη Γαλλία. Από τη δεκαετία του 80 και μετά άρχισε να μπαίνει τάξη. Πώς? Γιατί? Διότι γινόταν καταστροφή των... γινόταν καταστροφές και εκεί. Βεβαίως, μάλιστα. Και μάλιστα καταστροφές ιστορικών κτηρίων εσωτερικά. Τι κάνανε λοιπόν? Ανέθεσαν μπροστά στην πόρτα τη φρούρηση σε ιδιωτική αστυνομία. Τι κάνει η ιδιωτική αστυνομία? Ούτε χτυπάει, ούτε λαλάει. Είναι μπροστά και λέει, είσαι φοιτητής, την κάρτα σου. Είσαι καθηγητής, την κάρτα σου. Εγώ δηλαδή την άλλη φορά που ήρθα από το αεροπλάνο και είχα ξεχάσει την κάρτα μου, δεν με άφησαν να μπω μέσα, παρότι ο πρίτανης ο ίδιος αναγκάστηκε να κατέβει να με πάρει με δική του ευθύνη. Μόνο τότε μπόρεσα και μπήκα για να κάνω το μάθημα. Διότι, ωραία, θα μου πει κάποιος, καλά πάει εκεί. Λοιπόν κάποιος κύριος, βλάχος, που δεν είναι φοιτητής, να μπει στην ΑΣΕ. Δεν μπαίνει μέσα. Δεν μπαίνεις. Τι θα κάνει να τον πλακώσεις στο ξύλο? Όχι, δεν μπαίνεις μέσα. Και μπροστά στην πόρτα έχεις δύο θηρία, πόρτα κλειστή, δεν μπαίνεις μέσα. Με τη βία δεν τον αφήνουν να μπει μέσα. Η βία θα την κάνει ο κύριος Βλάχος. Οι ίδιοι δεν κάνουν βία. Κάθονται μπροστά και σου λένε δεν μπαίνεις μέσα. Να σας πω κάτι σε αυτό το σημείο. Ναι, εχθές, να συνεχίσω σε αυτό που λέτε. Εχθές, σε ένα κανάλι, που στο Άξον 24, να σας το πω, παρακολουθούσα μια συζήτηση που γινόταν για την παιδεία. Παρουσία της πρώην Υπουργού Παιδείας, κυρίας Διαμαντοπούλου. Η κυρία Διαμαντοπούλου είπε το εξής. Θα λέει ότι ο κάθε φοιτητής, όταν εγγράφεται στο πανεπιστήμιο, θα πρέπει να δίνει 50 ευρώ για να έχει πόρους στο πανεπιστήμιο και να κάνει αυτό το οποίο λέτε. Είπε συγκεκριμένα αυτό. Για να αυτό. Πληρώνεται η ιδιωτική αστυνομία. Ναι, και να πληρώνεται η ιδιωτική αστυνομία κλπ. Εγώ τώρα σας λέω το εξής. Εκτιμώ από την πληροφόρηση που έχω. Δηλαδή το κράτος δεν έχει να δώσει. Ότι, προσέξτε, ότι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από μεταπτυχιακά προγράμματα, από ερευνητικά προγράμματα, από δωρεές και κληροδοτήματα έχει κατά μέσο όρο 35 με 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τι είναι το ίδιο το ίδρυμα να πάει να δώσει. Η κυβέρνηση, μερικές, κύριε Βαβουκάμου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ σας μένω εκεί που έλεγε η κυρία. Θέλω όμως να τελειώσω. Αφήστε να σας πω τώρα. Άρα. Και οι υπουργοί παιδείας δεν ξέρουν τι γίνονται έτσι, μέσα σε αυτά. Εντάξει, όμως υπάρχει μια συνέχεια. Αυτό θέλω να σας πω. Εντάξει, δηλαδή, αυτό είναι τα σημαντικά. Αστεία πρόταση της κυρίας Διαμαντοπούλου. Αστεία. Οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Αφήστε τώρα. Η Γαλλία, ωραία, όχι, τα λέτε. Οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν ξέρουν ότι στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μπαίνουν μέσα 30 με 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και ποιοι τα παίρνουν αυτά τα λεφτά. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια, δεν μιλάμε για. Γι' αυτό το λέτε, γι' αυτό το λέτε. Μα γι' αυτό σας το λέω. Συνεπώς εδώ. Και θα έπρεπε ήδη να ελέγχονται. Κακοδιαχείριση. Συνεπώς εδώ πέρα δεν θα πρέπει το ίδιο το πανεπιστήμιο να δίνει κάποια χρήματα από αυτά. Πάμε στον κύριο Δαβέτα. Γυρίζουμε στον κύριο Δαβέτα. Ένα ερώτημα το οποίο θα θέσει κάποιο τηλεθεατή, μπορεί και εσεί ίδιοι. Καλά, οι φοιτητέ εκεί τι είναι? Πρόβατα? Δεν έχουν αντιδράσει? Δεν έχουν αυτέ απόψει? Οι Γάλλοι έχουν αντιδράσει και ισχυρότερα. Μπες στο πανεπιστήμιο και εκεί γίνονται καταλήψεις. Κοιτάξτε όμως ποια είναι η διαφορά. Αυτοί που μπαίνουν μέσα ελέγχονται οι τσάντες τους. Άρα στη καλύτερη περίπτωση ή στη χειρότερη περίπτωση θα κάνουν μια κατάληψη η οποία δεν θα έχει συνέπειες τέτοιου είδους που βλέπουμε. Δηλαδή δεν θα έχει μολότοφ μέσα. Δεν θα έχει τέτοια πράγματα, διότι η ίδια αστυνομία, άμα μπει μέσα, δεν θα συναντήσει απέναντί της σιδεροβεργές, θα συναντήσει μολότοφ, θα συναντήσει ούτω καθεξής, ή σύργηση, οτιδήποτε άλλο. Άρα η αστυνομία θα οδηγήσει. Μπαίνει η αστυνομία μέσα στην πανεπιστήμια. Εάν του καλέσει ο πρίτανη, ναι. Α, ναι. Υπάρχει νόμος. Υπάρχει εκεί πέρα ο νόμος ο οποίος λέει μπορεί να μπει και τα λοιπά. Και από πότε συνέβη αυτό? Ένα περιστατικό το οποίο θέλω να το ακούσετε όλοι σας. Πριν από μερικά χρόνια ή 3-4 χρόνια, κάποια στιγμή, μέσα στη Σορβόνη, εκεί που κάνω εγώ τα διατμηματικά τμήματα, μια ομάδα αριστεριστών κατέβηκε στα υπόγεια, πήρε από την αποθήκη των υπογείων ένα βιβλίο, από τα πολλά βιβλία, ένα το οποίο ήταν του Ντιντερό, δηλαδή μιλάμε τώρα για ιστορικά βιβλία. Και με αξία βιβλίο. Βέβαια, διαφωτισμός. Ναι. Ιστορικό. Και άρχισε να το καίει σαν δείγμα εναντίον του αστικού κράτους. Σε διάστημα δευτερολέπτων, κυριολεκτικά, ας πούμε μερικών λεπτών,
κάτω από τις διπλανές πόρτες, τις κατακόμβες, με ομόφωνη απόφαση αριστερών, δεξιών, ό,τι θέλετε, μπήκε η αστυνομία και τους συνέλαβε όλους. Το καταλάβατε. Εκεί πέρα απειλήθηκε ο πολιτισμός της χώρας. Αυτό είναι που θέλω τόση ώρα να πω. Δηλαδή, ναι μεν υπάρχει, να υπάρχει άσυλο, ναι μεν οι φοιτητές θα τους φροντίζουμε κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να καταστρέφουμε το κτηριακό και τον επιστημονικό ή αν θέλετε τεχνολογικό μηχανισμό της χώρας. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα πόσο πολύ. Ναι, γιατί είναι στην Ελλάδα, κύριε Δαβέτα μου, όταν καταστρέφουν ένα τέτοιο μηχανισμό, εξοπλισμό, δεν υπάρχει καμία διαδικασία να πούν σε αυτόν που κατέστρεψε το μηχανισμό ή τον εξοπλισμό ενός εργαστηρίου, έλα εδώ φίλε μου, πλήρωσε το. Πλήρωσε το. Είσαι υπόλογος. Και αν δεν έχεις εσύ λεφτά, έλα εδώ πατέρα και μάνα, έχεις σπίτι από το γονιό σου, θα σου κατάσχω το σπίτι για να πληρωθεί. Το έκανε ο Σαρκοζή, ζήτησε χρήματα από τους γονείς ενός φοιτητή. Κοιτάξτε ένα, πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Ενθυμίστε ότι όταν είχε αναλάβει η νυν κυβέρνηση, είχαν πάει κάποιες κλούβες των ΜΑΤ και μαζέψανε γύρω κάποια τοξικοεξαρτώμενα άτομα τα οποία είναι κατά δεκάδες γύρω από το ίδρυμα. Μιλάμε μετά, για την ΑΣΟΕ πάντα. Για την ΑΣΟΕ. Αυτοί μετά από μερικές μέρες ξαναήρθανε. Το θέμα ποιο είναι. Τους μαζεύεις. Το κράτος έχει τις υποδομές να τους πάει κάπου. Ναι, τους πήγε στο... Πού θα τους πάει. Τους πήγε στο πεδίο του Άρρωστη. Πού θα τους πάει. Στο πεδίο του Άρρωστη. Δηλαδή εδώ μιλάμε για ένα κοινωνικό πρόβλημα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όχι μόνο το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είμαστε μια διαλυμένη χώρα. Όλη την κοινωνία. Την κοινωνία. Έχετε δίκιο, κύριε Βάγκουκα. Ναι. Είμαστε μια διαλυμένη χώρα. Ναι. Δεν δηλαδή... υπάρχουν δομές για να μπορέσει να. Να... Σε όλα τα πανεπιστήμια. Δεν είναι. Αυτά είναι περιπτώσεις. Να σας πω κάτι, κύριε Βεργίνη, έχει δίκιο ο κύριος Βαγκουκάς. Είναι δίκιο. Έχει δίκιο. Εδώ το πρώτο θέμα στην επικαιρότητα. Για μια λέξη, σίγουρα θα έχουμε πρόβλημα. Κύριε Δαβέτα, θα έχουμε θέμα στο εξαγωγικό. Κύριε Δαβέτα, έχετε καμιά δουλειά στο Παρίσι, να έρθουμε όλοι μαζί. Εγώ πιστεύω ότι τα πρώτα δείγματα τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε τα πρώτα δείγματα και μια και μου αναφέρατε για τη Γαλλία, το βλέπουμε στις νέες νομοθετήματα που πάνε να περάσει ο Μακρόν. Δηλαδή... Ο Μακρόν πάει να περάσει παράδειγμα τη στρογγυλοποίηση των συντάξεων, κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο για τη Γαλλία. Πάει να περάσει... Προς τα κάτω ή προς τα πάνω. Προς τα κάτω. Α, στρογγυλοποίηση προς τα κάτω. Δηλαδή κόβει συντάξεις. Κόβει συντάξεις αυτό. Και κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο για τη Γαλλία. Κόβει τα επιδόματα. Δεν υπάρχουν επιδόματα. Μα πια. Στην Ελλάδα τι να κόψει άλλο πια. Ναι, θέλω να πω ότι όλα. Αυτό το πράγμα φωνάζουμε ότι γίνεται στην Ελλάδα. Γίνεται και στη Γαλλία. Από ό,τι ξέρω, αυτό το πράγμα θα αρχίσει να γίνεται και στη Γερμανία. Ήδη ανακοινώνονται μια σειρά από μέτρα, καθότι η ύφεση αφορά και τη Γερμανία. Ξέρουμε ότι ακόμη και η Κίνα, η οποία έχει τόσο μεγάλο απόθεμα, έχει μείνει σταθερή σε επίπεδο ανάπτυξης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανάπτυξη λόγω του οικονομικού πολέμου. Και πάει προς τα κάτω. Και πάει προς τα κάτω. Από το 7% πάει προς τα κάτω. Άρα τι σημαίνει, για να τελειώσω να μιλήσει ο κύριος Βεργίνης λίγο. Άρα τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σημαίνει ότι τα πρώτα δείγματα τα έχουμε. Πάμε για μια ομαδοποιημένη, με την έννοια της ομαδοποίησης της οικονομίας, στην οποία οι ισχυρότεροι θα είναι πιο ισχυροί και πιο πλούσιοι, θα έχουμε ολιγάρχες και οι φτωχότεροι πιο φτωχοί και παύτωχοι. Διάβασα πριν δύο μέρες μία είδηση που με εντυπωσίασε. 690 ή 680 χιλιάδες Γερμανοί είναι άστεγοι, λέει. Βεβαίως. Άστεγοι, 600 χιλιάδες και... Σας είπα, ξεκινάει τώρα, θα τα πει και ο Βεργίνης. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί λέει έχουν αυξηθεί τα ενοίκια. Και πολλές οικογένειες δεν μπορούν να νοικιάσουν μια σπίτι και μένουν στον δρόμο. Μένουν σε. Κάπου μένουν. Ένα τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι κάποιο λάθος έχει γίνει, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Έτσι νομίζω εγώ. Αλλά εντάξει. Ανέπτυξαν οι συνάδελφοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν βρείτε καμιά δουλειά για μας στο Παρίσι, να μας πάρετε εκεί. Θα συνεργαστούμε μαζί. Να μας πάρετε. Κάνουμε ό,τι δουλειά θέλετε και οδηγοί. Κάνουμε και οδηγούς και σερβιτόρους τα πάντα. Κύριε Βεργίνη, ό,τι είπατε θεωρώ ότι είναι σαν αυτοκριτική, γιατί έχετε υπάρξει και βουλευτής. Φυσικά.